Σήμερα καλεσμένο μας στην εκπομπή είναι ο Δημήτρης ο Βαλδάρας. Να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης δείχνει τα προγνωστικά στον Μπάλα κάθε Σαββατοκύριακο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί στην παρέα μας. Καλώς όρισες, Δημήτρη μου. Καλώς σας βρήκα. Με το στοίχημα, με τα προγνωστικά, πώς τα πηγαίνεις, Δημήτρη? Σχετικά καλά. Κοροϊδεύουμε λίγο τον κόσμο, αλλά τα πάμε και καλά. Μάλιστα. Να δούμε κάποια προγνωστικά του Δημήτρη που έδωσε αυτή τη βδομάδα. Βέβαια και η Σαχτάρ Ντόνετς είναι πολύ καλή ομάδα. Τα τελευταία χρόνια κάνει αξιοπρεπές εμφανίσεις στην Ευρώπη και μόνο να μην την υπολογίζει δεν γίνεται. Δεν θα ποντάρουμε στο διπλό καθώς υπάρχει χαμηλή απόδοση. Θα ψάξουμε το κέρδος στα γκολ. Το over 2,5 υπάρχει σε καλή απόδοση και είναι εφικτό. Είδαμε τα προγνωστικά του Δημήτρη. Δεν μου λες, Δημήτρη, πού είναι οι πολυκατοικίες σου από το στοίχημα? Απέναντι στη δικιά σου, ρε μαλάκα. Στο διάλογο πια εδώ που ήρθα. Αλόχα! Ξεκινάμε από τον τέρπι της αγωνιστικής, Δόξα Αποέλ 0-2. Πάμε στους φιλοξενούμενους, άρκεψαν και ορίσε και βουνά κανένα μέσα-μέσα και δικαιολογά τις 50 χινίτσες του μήνα. Αγκουρεύω ριόνι, 50 χινίτσες τον μήνα ορίσε, 38 χρονών, οι βασταρκές του λείπουσι. Ύστερα ερωτούμαστε εμείς γιατί ήρθε η Τρόικα. Πολλά εμείς, όπως λέει ο φίλος μου ο Μαμούνιας, έγινε Τρόικα που θέλαμε, εκέρφιου που θέλαμε και πάτσους πας τους κόλους. Όπως και να ζει. Μανιταρούι μου, τους τρεις βαθμούς άρπαξες τους, αλλά δεν τα ξέρω, δύσκολο το έργο μας. Στα play-off, με τούν την εξάδα, άισε να τους κιάμε έναν ένα. Ο Ερμόλαος. Αν και εσιάστηκα σε πρόδρομε μου και πήγε που είσαι τον Λούκα Ματσίπια στον καφέ σου, νομίζω να έχω δύσκολο το έργο μας, επρόκαμε σε η αλούπα η κύρζα μας. Κατάλαβε και εκείνος ότι πρωτάθλημα με το σταυρό στο χέρι είναι βιαννής. Εκάμασαν και από την πραξούα, έδωκαν το ρέζεκ και ευκαιρώνει τον, έφτιαν του και κάσ που τον ουόν, όχι να σε κάει πουλάν ο Λουκάν μου. Πάμε στην ανόρθωσή μας. Και έχει τσάντα μείνει εκτός εξάς η ανόρθωση. Εν νομίζε, ναι. Γαλαζοέματι και εκείνη. Τι ήθελες πέρσι να τους βάλεις 8 ρε πρόδρομοι. Έναν κρυμμένοι τώρα εκείνη. Ξίας του και εκείνη τους εξίους πόντους. Η Ομονιάκα μας, η Σιλάκα μας, θέλει να σου το πω εγώ, αφού ξέρεις το. Είναι να τα ακούεις που λόγω όμως. Κι είναι ενάξει να δώκουν τις Τραμπζονσπορ παρά εμάς. Πολλά μέσα σου φάνει παράξενο να είχε τον ποτέ μέσα στους γύψους εντεκά που να παίζουν μαζί μας. Έμεινε ματσίνι ΑΕΚ του Κλίμεντρου. Εσύ ένα που θέλει ρε Κλίμι. Έπαιξε και μέσα από ελμάπ. Ένα ουζόκουμενο ξέρετε θέλεις. Ένα πάντας, α. Είναι μου να κάνουμε. Α! Εσκέφτηκαν να μου να κάνουμε τε πρόδρομε. Σας συντυχάνουμε τώρα. Δεν θέλω να καθυστερήσει λεπτό να. Θα βγάει στον Ιωνά μας. Να βγάει το Φωτίου. Να κλείσουμε την πράξη. Εν και θέλω μόνο να το μάθει ο Νίκαρος. Α. Διότι είναι Απολλωνίστα τσίν. Γεια σου προεδράρα μου. Με τις πέρτικες σου. Όσο για τη δόξα μας. Ήταν σοκ. Δέχτηκαν από το Αποέλ, εδιώξαν και τον Κρισμάρε μας, άρε πόμπα, η πόμπα να μας φάει. Ήσουν μια χαρά μες τη δόξα,
εκατέρνε και στα ίδια με τα βερσάτσι σου, ούρα που κράτησε την όσα σου να ρέκβει μαρεβίτσι. Καλή σταδιοδρομία και καλά κρασιά. Εθνικός ανόρθωση 0-1 ή μάλλον 0-0, γιατί έτσι θέλει ο Κάλβο. Πρόεδρε, απολογούμε δημοσίως. Είπαμε κανέναν αστείο και να νομίζουν του ισχύλοι ότι κάνουμε τα και που τα λύθηκε. Από όσοι ρε πρόεδρε, δεν θα ξαναπώ. Λεβεντάδροπε μου. Ένας εθνικός που παλεύει για την παραμονή του με ένα Βαλβέρδε που έβγαλε τα βλαντζά του, σκέφτομαι μεν τον ευκαιρώναμε εμείς, και έναν Κάλβο που ξύπνησε μέσα του ο τότε. Κάλβο, έβαλες τα ίσια τώρα σου και μείναν τα στραβά. Και ποιο έπιεν να κάνεις το τσίπ. Κι είναι που εκοιμάσουν 3 χρόνια μαζί του. Να πω ότι αν κανένας άλλος θα ανάθεμ. Αλλά έτσι είναι σου που φταίεις. Τράβα ρε που άμε και εγγενώσιλε το βιολί σου εσύ παλέ. Μίστερ Πουλαίδη, εκτός που καλός πρόεδρος και καλός άνθρωπος που είσαι, έχω μια απορία. Μπορεί να μου λύσεις. Το Βαλβέρδε πέμπεις του την επίταδε. Το ξέρκεται και πάνω και πιάνει τη. Αύριο που ενάρτη να πιωρωθεί ένα το κίτσιαν πόνους του. Ξέρεις τι επάθαμε ρε πρόεδρε. Είναι σαν να και κανονίζει ο δυο μου ταβερνιάρης να πάω για μες στο υγειονομείο και στο μήνα πάω και κάνω του έχω και γράφω του. Σαλαμίνα ΑΕΚ, γιαγιά του ίδιου, σε έναν παιχνίδι που υπήρξα στην 7 τέτα τέτ, εφάετε και τον τάσον τον τρίφωνο εσύ ρε Σαλαμίνα είμαι ούσα εκτσίες. Σαλαμινάκα μου, οι στόχοι μας για τη χρονιά αυτή χάθηκαν αδόξως. Μην ξεχνάτε το μεγαλύτερο στόχο σας, εκπληρώσετε το. Εσύρετε το Χριστάκι μας και επίε. Όπως και να έχει, κάμετε υπομονή και στη Σαλαμίνα έρχονται καλύτερες ημέρες. Η αγαπημένη μου αεκάρα, ένα μπαινένει μαπά μέσα, ή εσάς επέρναν να τη βάλετε. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Χάρη στον πολύ καλό Στράους, η Σαλαμίνα κράτησε το 0. Και έρχομαι σε σέναν τώρα, σενιόρ. Before 1 year, Κούλης Παύλου, Βούρνης, 14 goals. Saturday, we had 3 injured players and 2 for yellow cards. What are your plans about Kulis Pavlou? You protect him for the trophy cup? As I say you προχτές, are axios to put Panayi Hajibandeli to play than Kulis. And last question, Sarkan Mazens, they have in your country. Thank you for your time. Ο Θέλος Ερμής 0-2. Ο Θέλος μου, εμείναμε που πεζίνα και ο κακομάζαλος ο Ζακάμ μας ελιάναν οι επιλογές του. Δύσκολο το έργο στους Ζακάμου. Αθιένητες, έναν παράπονο έχω που λόγουσα ρε. Καλά ρε, γιατί εμπάτε να υποστηρίξετε το χορκό σαν νάκκον. Και όλη μέρα κάθεστε πέντε που είναι το πόκερ, ζουίν και μπόκερ και αμέσως τους καφενές. Και θωρείτε η μάππα που είναι τηλεόραση και κάνετε και τους ειδήμονες. Μα εν τυχαία που είσαστε το χορκό με τις πιο πολλές κατσέλες. Ο Ερμής
πρώτη νίκη το 2015 με μια φαουλάρα του Ταραλίδη και με ένα μπλασέ του Μανού, τούν τη στράτα στη σωστή αιστεία, έφυγε από το Παπαδόπουλος με τους 3 βαθμούς στην νίκηση. Και πήγαινε έσω να κάμουν τα cash out τους και παίρνε γράμματα σου ρε γάδα ρε, να φτιάνεις 30 ευρώ. Αέλα η Άννα 3-0, έναν απογευματινό περίπατο έκαμε η ΑΕΛ μας, μία νίκη χωρίς άγχος που έχει που τον καιρό του Power Ranger να κάνουμε. Αύριο έχουμε το μάτς της χρονιάς για το Tenequin της Coca-Cola's. Χριστακούι μου, πάνε στην αισθητικό σου, κάμε τα βρίσκια σου και είμαστε πανέτοιμοι. Πάμε και στον Easy Beach. Μα, Εθανάση, τόσο κομμάς που έμπονε όλα. Μα ακόμα εντιμωρημένος, επειδή άνοιξε τον μάσελον του. Α, είναι καλή δουλειά μας. Νομίζω η βράσου γεύουν τη λύση ρε Θανάση. Κλείς τον κοσμάν και ο χρόνια και μαζί του κλείσα και έναν κουφάλαλο να μιλά κοινός για λόγου του. Να λιάνουμε και τα έξω από τα προστήματα. Πάμε και στο αδιάφορο παιχνίδι της αγωνιστικής, Ομόνια Απόλλων 1-2, σε ένα πολύ ήρεμο και φιλικό παιχνίδι, χωρίς ούτε ένα λάθος της διαιτησίας. Βασίλη μου, συγχαρητήρια. Εύκυγες πανάξια ο MVP της αγωνιστικής. Την ευχή σου, Πάτερ. Εγώ στάκι, θα σου πω. Να κάνεις του τσιόν παπάντζι μέσα. Εξομολογάς του σχέμα. Εγώ τσιό. Εντάξει, έχω ένα παράπονο από η διαιτησία. Τα τέρματα που φάμε, ανάλυσες τους τα λίγο μες τα αποδητηρία. Άμα τόσο ο Μορέιρα έπαιζε μες στην Μπενφίκα, εγώ έπρεπε να παίξω μήνυμα μες στη Σαπτόρια. Ο άλλος ο αμυντικός στο δεύτερο τέρμα θύμισε μας τον Μίτσιγκα που εγκυμάτουν πάνω του. Και σου ρε ποτέ τα θέατρα να τα παρετήσεις. Εγώ να μου είναι ο Βασίλης να σου κάτσω και εκεί την κάρτα για θέατρο. Πάμε και στους φιλοξενούμενους. Ουσίες ποτό και τουμάνι, μ' αυτά μεγάλωσαμε στο λιμάνι, Απόλλων εκδρομές ναρκωτικά, έτσι μάθαμε από παιδιά, θρύλε, ολέ, 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 ο. Απολλωνάκα μου, στρινιάρα μου, αλανιάρα μου, έκαμε στους φιάες και παραμιλούσιν. Ο Μερκής εθύμισε μου το Τσάκι Τσάν και ο Βασιλείου τον Μπρούτλι. Γεια σου αρχηγάρα μου, κουμάνταρε μου στους ουλουτσιμέχατζι, να μην απώνονται και φέρτε το στο λιμάνι. Αντώνε μου, συγχαρητηριέσκου. Αν παγενεί ουγιά σου τελικά και περιπέτζει μας. Έχω σε δίνει αύριο με το ΑΠΟΕΛ να μας κάνεις το περίφημο ροτέιζο σου και είμαι καλός για λόγους σου. Και μια τελευταία ερώτηση. Εν νομίζεις εν καιρό να απολύνουμε λίγο τη δόση σου και θωρώ εσέ πιάνε. Μα θωρώ δε ρε σίλε, πας στον μπάνκο, κάνεις κάτι κρυμάτσες, κάτι σχέδια, κάτι ποτού τα ουλά, μα τέτοις ο Μίστερ Μπιν. Αυτήν την εβδομάδα πάμε και σε ένα quiz. Παρακαλώ, απαντήστε μας ποιος είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής και κερδίστε 2 κλάτσες τρυπημένες. Πάμε και στο κουπονάκι της εβδομάδας.
με τα σιόνι με ούντε ρόμε και τα γιουέτου και να κάνουμε και κουπόνινα τον. Έμεινε μας όρεξη εμάς. Α, θα πιάνε το τσάμ μας. Πόσα αφήνει να βάλει τέρμα ο Παπουλής και αμέν τον πιάει πόλε μόνο μερκίζει. 320 στόνα. Πόσα αφήνει ο Κάρκας να μην παρπατάμε στη σκάλα για με κατηγορά ότι του προστώ 100 ευρώ. 400 στόνα. Ήβραμε τον Πελάν Μαρέκο Πέκη. Εφέραμε τον Καλεμέν. Είπεν το πρόβλημα του. Ήρθε ο άσκαλος έω και του 50 ευρώ. Έω και του 20 ευρώ λαχεία και τραγκούλησε του τα 30. Επήρε μας ο κακομάζαλος ο άσκαλος μαζί με τον Κυριακίδη σε μια ταβερνού ανεφάμε για μελομακάρου να μας τα ούλα και έλει άλλο 100 ευρώ και παρπατάμε στη σκάλα για να είμαι και παταξής. Βράμε τον πελάν μαρε Λάζαρε. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι ο χρόνος μας τελειώνει και θα πάμε στην ατάκα μας. Μια κοντρόλ λέω και από τούτα τώρα και γένωση λέω. Πάμε να θυμηθούμε στα στρατιωτικά μου χρόνια, αν θυμάστε καλά με τους κουνκάες και με την καταδρομή, που εκείνη την ημέρα δεν με περνά σοβαρά. Ένα συγκεκριμένο διάστημα πια μου για το όπλο, ήμουν μόνο που το θαλαμοφύλακα. Δεν μου είχαν εμπιστοσύνη να μου έχουν όπλο. Γύριζα μέσα στο στρατόπεδο, τραγούμε στο στρατό νεό. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία και μάχο μου νεό. Ήταν ο μόνιμος λοχίας Μιχάλης Σουμπενιώτης. Λαλή μου ρε σικάκουφα. Λαό του γεια σου κύριε Μιχάλη. Έλα εδώ ρε σύνομε. Άω για με λαό του να μου θέλεις κύριε Μιχάλη. Λαλή μου δεν μου λες. Πόσες μέρες έχει να βγεις με άδεια. Λάω του 12 μέρες κύριε Σουμπενιώτη. Θα σου κάνω μια ερώτηση ρε Μιχάλη και θέλω να μου απαντήσεις. Και αν τη βρεις θα σου δώσω 4 μέρες τιμητική. Λάω του πες μου κύριε Μιχάλη. Λάλη μου τώρα που είσαι και 14 μηνών εδώ στον Κόρνο πρέπει να γνωρίζεις το χωριό. Ποια είναι τα περισσότερα, τα ανήφορα ή τα κατήφορα εδώ στον Κόρνο. Έκατσε εγώ. Λέω να μου να πιάνε το τσάμ μας 50-50, more less, πες και κάτσι. Λέω του κύριε Μιχάλη, τα ανήφορα. 5 μέρες φυλακή, λέει. Αίτα!